Το α είναι αντικείμενο. Πρέπει να επαναλάβεις το ρυθμικό σχήμα που θα ακούσεις με παλαμάκια. Το ρυθμικό σχήμα θα ακουστεί δύο φορές. Το αντικείμενο Β1 είναι το ασανσέρ. Θα ακούσεις 10 νότες και θα πρέπει να δείξεις με το χέρι σου, κινώντας το προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν το τονικό ύψος ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Στο αντικείμενο Β2 θα ακούσεις 5 μελωδικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να τα αναπαράγεις με τη φωνή σου. Στο Β3 αντικείμενο θα ακούσεις μία σύντομη μελωδική φράση που αποτελείται από 5 νότες παιγμένη στο πιάνο. Έπειτα τη μελωδία αυτή θα πρέπει να την επαναλάβεις στο ξυλόφωνο ή στο μεταλλόφωνο σου. Θα ακούσεις τη μελωδική φράση 2 φορές. Το αντικείμενο Δέλτα αποτελείται από 4 παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσεις πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια μελωδική φράση μέσα σε ένα έργο. Άκουσε τη φράση που πρέπει να αναγνωρίσεις. Τώρα θα ακουστεί ολόκληρο το έργο. Thank you.
δεύτερο μουσικό παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσεις πόσα μουσικά όργανα παίζουν στο μουσικό απόσπασμα που θα ακουστεί. Το τρίτο μουσικό παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσεις σε ποια κατηγορία μουσικών οργάνων, πνευστά, έγχορδα ή κρουστά, ανήκει το μουσικό όργανο που θα ακούσεις. Θα ακούσεις 5 διαφορετικά μουσικά όργανα. Στο τέταρτο μουσικό παιχνίδι θα ακούσεις 5 μουσικά αποσπάσματα, τα οποία θα πρέπει να τα αντιστοιχίσεις με τους τίτλους που πιστεύεις ότι ταιριάζουν. Thank you.
Thank you.